Κάθε ενέργεια, είτε αυτή είναι νομοθετική, είτε είναι προσπάθεια θέσπισης συμφωνίας, είτε ευρωπαϊκής, είτε και διεθνής συμφωνίας, ή οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία γίνεται από τα θεσμικά όργανα του κράτους για να βελτιώσουν ή και να λύσουν αυτό το πρόβλημα, εμάς φυσικά μας βρίσκει σύμφωνος. Αυτό που εμείς λέμε όμως είναι κάτι διαφορετικό από την κοινή ανάγνωση που κάνουν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής η χώρα μας, και αυτό που λέω δεν είναι υποθετικό, είναι δυστυχώς η πραγματικότητα, δέχεται έναν κύμα από παράνομους μετανάστες, οι οποίοι δεν είναι μαθηματικά εφικτών να αφομοιωθούν στη χώρα μας. Έχουμε πλέον έναν κίνδυνο μπροστά μας που είναι αυτός της δημογραφικής αλλίωσης και πλέον φαίνεται και στους αριθμούς που μας έχουν παραθέσει οι αρμόδιες υπηρεσίες, και τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία μέχρι σήμερα δεν έχουν βελτιώσει το πρόβλημα. Αντίθετα, βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση από ό,τι ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Τι έπρεπε να κάνει και δεν έκανε η κυβέρνηση, κύριε Παπαγιάννη? Απλώς, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το θέμα και να αντιληφθεί τι συμβαίνει σήμερα, αυτή τη στιγμή ο απόλυτος αριθμός παράνομων μεταναστών που βρίσκονται στην Κύπρο είναι ο μεγαλύτερος που υπήρχε ποτέ στην Κύπρο. Και αυτό συμβαίνει για έναν απλό λόγο. Καθημερινά οι ροές αυξάνονται και ο ρυθμός που φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από την Κύπρο είναι πολύ χαμηλότερος. Σήμερα, εν έτη 2022, έχουμε δει τον δείχτη γονιμότητας στην πατρίδα μας να αυξάνεται από το 1,3 στο 1,4, κυρίως επειδή έχουν αυξηθεί οι γεννήσεις από παιδιά μεταναστών, είτε αυτοί είναι νόμιμοι είτε αυτοί είναι παράνομοι. Αυτό που σας λέω τώρα είναι ότι ενώ δεν υπάρχει αναπλήρωση πληθυσμού στην Κύπρο, βλέπουμε να αυξάνεται ο δείχτης γεννήσεων λόγω των αυξημένων αριθμών μεταναστών που έχουμε στην πατρίδα μας. Για όποιον δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό, με απλά λόγια, η αναπλήρωση πληθυσμού δεν γίνεται και όσο γίνεται, γίνεται από ξένο πληθυσμό. Ο γηγενής πληθυσμός της χώρας μειώνεται. Και γι' αυτό λέτε ότι υπάρχει θέμα δημογραφικής αλλίωσης, κύριε Παπαγιάννη. Ωστόσο, αν μπορείτε επικραματικά να μας πείτε τι κάνει λάθος ή τι δεν κάνει ή τι δεν έκανε ακόμη περισσότερο η κυβέρνηση για να λύσει το ζήτημα. Η σημερινή κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι δεν είναι αρκετές για να λύσουν το πρόβλημα. Και εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη χάραξη αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, όπως ακριβώς κάνει η Λιθουανία, όπως κάνει η Πολωνία, όπως κάνει η Ουγγαρία, όπως φαίνεται ότι θα κάνει η Ιταλία με το αποτέλεσμα που είχαμε στις εκλογές, όπως φαίνεται ότι θα κάνει η Σουηδία με τις πρόσφατες εκλογές. Και αυτό που λέω ξεκάθαρα είναι ότι ακούμε συνεχώς έναν αφήγημα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις ότι έχουμε υποχρεώσεις έναντι της Ευρώπης, είτε αυτές είναι συμβάσεις, είτε αυτές είναι οδηγίες, είτε ακόμα και αν είναι κάτι που δεν έχω αντιληφθεί ακόμα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα που θέλει να ονομάζεται σοβαρή ακολουθεί τη δική της μεταναστευτική πολιτική. Και αυτό το δηλώνουν ξεκάθαρα πλέον κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. Και πρέπει να αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι που θέλουν να ονομάζονται εταίροι μας ότι η Κύπρος δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους και ότι η Κύπρος κινδυνεύει πραγματικά σε μια σειρά από απειλές. Ναι. Επιχείρησα να πάρω, να μου πείτε στο. Θέλω να σα πω ποιο είναι η ακριβή απάντηση, τι μπορούσα να κάνω. Να μου πείτε, για παράδειγμα, ότι θέλει το ΕΛΑΜ θέλει να μπει φράχτη από όλη την πράσινη γραμμή. Για παράδειγμα, είναι η θέση του ΕΛΑΜ αυτή ή όχι? Αν θέλει να σα πω η θέση του ΕΛΑΜ, μπορώ να σα παραθέσω χωρίς κανένα δισταγμό. Το να μπει φράχτη σε όλη την πράσινη γραμμή θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένον τρόπο και να γίνει μέσω τη δυνατότητα που έχουμε ω η χώρα που απειλείται από ξένη δύναμη στη λογική τη αποτρεπτική ισχύ και τίποτε πέραν τούτου. Δηλαδή, να προστατεύσουμε τις ελεύθερες περιοχές από την απειλή των Τούρκων. Και θέλω να σα πω ένα ακόμα πιο δραστικό μέτρο. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες που ευαγγελίζονται κάποιοι μιλούν για την εδεδειγμένη ποσόστοση του 1% σε αιτητές ασύλου στην αναλογία του πληθυσμού μας. Σήμερα, οι επίσημες μετρήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών δείχνουν ότι έχουμε ξεπεράσει το 6%. Για ποια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μιλούμε? Άρα, τι θέλω να πω? Εάν είχαμε την πολιτική βούληση, θα σταματούσαμε τις νέες αιτήσεις ασύλου μέχρι να πάει το ποσοστό του 1%. Και ας πω ακόμα κάτι, αν θέλετε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα ότι μία από τις εισηγήσεις του ΕΛΑΜ δεν μπορεί να υιοθετηθεί. Ποια είναι αυτή η εισηγήση του ΕΛΑΜ? Να προχωρήσουμε στην κλιμακωτή χορήγηση διαβατηρίων προσφυγικού τύπου σε αυτούς τους ανθρώπους και ας πούμε να διαλέξουν μία χώρα προέλευσης, μία χώρα που θέλουν να πάει στην Ευρώπη και να έχουν μία μέρα να το πράξουν. Ή αν δεν το πράξουν, να τους πάρουμε πίσω το διαβατήριο και να βρούμε άλλο τρόπο να τους απελάσουμε. Μάλιστα. Έχουμε ακούσει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει επειδή δεν είμαστε στην
στη ζώνη Σέγγεν. Άρα οποιοδήποτε Ευρωπαίος πολίτης που έχει κυπριακό διαβατήριο χρειάζεται να είναι στη ζώνη Σέγγεν για να πάει στην Ευρώπη. Εάν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, θα πρέπει να πάρουμε σοβαρές και υπεύθυνες αποφάσεις. Επειδή είναι και πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής, ο κ. Παπαγιάννης, να μας πει και πώς θα λύσουμε και το δημογραφικό. Υπό την έννοια ότι φανταζόμαστε ότι το ένα είναι ότι οι μετανάστες κάνουν πολλά παιδιά, κ. Παπαγιάννη, και ότι για κάποιους λόγους που φαντάζομαι πρέπει να τους μελετήσουμε ως πολιτεία, οι γηγενείς κάνουν ένα ή και καθόλου παιδιά πλέον. Οφείλω να πω κάποια πράγματα πολύ σύντομα για την προηγούμενη ενότητα και να προχωρήσω και στο θέμα της υπογενή βοήθησης. Πρώτο, η Ιταλία είναι ή δεν είναι πρώτη χώρα υποδοχής μεταναστών από όσους έρχονται από τον Νότο. Τι έχει πράξει η Ιταλία στο παρελθόν και ακούσαμε ότι θα γίνει και τι δεν θα γίνει από την Ευρώπη και τίποτα δεν έγινε. Αν θυμάστε, η Ιταλία είχε προχωρήσει σε εκτεταμένες επαναπροωθήσεις κόσμου που ερχόνταν με πλοιάρια στην Ιταλία. Ακούσαμε πολλές φορές ότι θα δεχόταν ευρωπαϊκή τιμωρία και όλα τα υπόλοιπα. Τι είχε συμβεί από την Ελλάδα, που επίσης είναι χώρα πρώτης υποδοχής από τα βόρεια της Ελλάδας μετά τα γεγονότα του Εύρου. Η Ελλάδα κέρδισε για κάποιο διάστημα την παγωποίηση νέων αιτήσεων ασύλου. Ακούσαμε ότι θα έχει κυρώσεις, ακούσαμε ότι θα έχει αντιδράσεις. Μα και να αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι σε κάτι που είναι για να επιβιώσει η χώρα σου, ας είναι να αντιδράσουν. Γιατί θα σε τιμωρήσουν. Και αυτή η τιμωρία θα είναι χειρότερη από αυτά που θα συμβούν. Σε καμία περίπτωση. Να σου πω κάτι άλλο. Για χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία τι είχε κάτω το μήκο τη πράσινη γραμμή. Ναρκοπαίδια. Το ναρκοπαίδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνιμο σύνορο. Είναι απροσπέλαστο εμπόδιο. Μα θεώρησαν οι Ευρωπαίοι ή οποιοδήποτε άλλο ότι ήμασταν διχοδομιστές. Εάν μέσω του δικαίου της ανάγκης εφαρμόσεις κάτι για να προφυλαχθείς, δεν έχεις στόμα να δικαιολογήσεις σε όλους αυτούς τους Ευρωπαίους ή του. Για να το ξεκαθαρίσω, και Παπαγιάννη, δεν εννοείται να επαναφέρουμε τον Αρκουπέδιο στην πράσινη γραμμή. Έτσι, δεν είναι αυτό που υπονοείται. Εμείς θεωρούμε ότι ήταν λάθος που έφυγε. Να σου το πω με τόσο απλό τρόπο. Έφυγε όμως, τέλειωσε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει τώρα. Να σου πω κάτι διαφορετικό. Ακούμε εδώ και δύο χρόνια ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε θερμικές κάμερες στην πράσινη γραμμή. Τις βάλαμε. Εφαρμόσαμε ένα μέτρο το οποίο μετά την παρακολούθηση θα μπορούσε να προκαλεί αποτροπή. Δεν το πράξαμε. Έχει ψηφίσει η Βουλή εδώ και μήνες την πρόσληψη 300 ειδικών αστυνομικών για να φυλάξουν καλύτερα τους χώρους που υπάρχει πρόβλημα. Τα blind spots, όπως τα ονομάζει. Μέχρι πού είναι αυτή η διαδικασία. Και θα πάω στο πιο κομβικό από όλα που δεν έχει ακούσει. Ακούμε ότι οι πολιτικές δυνάμεις, μακάρι να αλλάξουν τρόπο αντιμετώπισης, έχουν έντονη άποψη για το μαστευτικό. Αυτόν τον χρόνο έχουμε εγκρίνει 170 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία μας επιβεβαίωσαν τρεις υπουργοί στην Επιτροπή ότι τόσα είναι, και θεωρούμε ότι με την έγκριση αυτών των ποσών για τη διαχείριση των μεταναστών μπορούμε να δούμε καλύτερες μέρες. Διούμε τόσα κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους που θα ήταν παράλογο να μην έρχονται. Ακούμε ότι θέλουμε να σταματήσουμε αυτούς τους αριθμούς. Το Υπουργείο Υγείας έχει εντολή να ακολουθούν και να καλύπτει όλα τα έξοδα αυτών των ανθρώπων χωρίς να είναι φορολογούμενοι. Το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει προτεραιότητα για εγγραφή σε σχολεία πρώτα σε παιδιά μεταναστών. Το Υπουργείο Εσωτερικών παλεύει ο Υπουργός να διορθώσει κάποια πράγματα και έχει άλλα 5 υπουργεία που ανατρέπουν τους σχεδιασμούς του. Και επειδή με έχετε ρωτήσει για την υπογεννητικότητα, φέτος ο αριθμός, σύμφωνα με την υπηρεσία για τις γεννήσεις του 2021 είναι στο 1,4%. Έχει αυξηθεί από τις γεννήσεις των ξένων παιδιών. Αυτό που σα λέω είναι τραγικό. Και ρωτήσατε πώς θα βελτιωθεί. Για να βελτιωθεί το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα όπως είχαν δοθεί το 92, το 93 και το 94 στην Κύπρο. Θα πρέπει να δούμε τι έχουν κάνει οι σκανδιναβικές χώρες για να προσπαθήσουν και έχουν καταφέρει εν τέλει να αυξήσουν τον αριθμό των γεννήσεων του γενικού πληθυσμού. Θα πρέπει να δούμε τι έχουν κάνει στην Ουγγαρία, που έχουν δεχθεί 53 μετανάστες ένα χρόνο ως αιτητές ασύλου. Είναι ευρωπαϊκή χώρα η Ουγγαρία, δεν είναι χώρα της Ασίας. Λοιπόν.